Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Ναι. Θα γυρίσω από την άλλη μεριά το δω και ασπρούμαυρο τώρα αυτό. Μύκονο έχω πάει για μία μέρα σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχω μείνει δηλαδή να τη γυρίσω και τα λοιπά. Ναι. Φοιτητικά χρόνια σε κρεπάλεις και... Για μία μέρα? 24 ώρο ολόκληρο? Όχι ολόκληρο. Ήταν ημερήσια εκδρομή από... Είχαμε πάρει το καράβι πρωί από... Πού ήμασταν? Στην Νίο ήμασταν. Στην Πάρο νομίζω, στην Πάρο. Και γυρίσαμε το βράδυ. Έτσι ήσασταν για να πάμε ένα super paradise, δηλαδή ότι πιο... καταστάσεις, εντάξει, φοιτητικές καταστάσεις. Τον καιρό εκείνον. Τον καιρό εκείνον, ακριβώς, ναι. Να σου πω, δηλαδή, κοίταξε, στην Μύκονο, αν δεν έχεις κάποια καλή άκρη, έτσι, να περάσεις πραγματικά καλά, έτσι, κάποια... Ναι, ναι, όπως το λες. ...δομένη κατάσταση, δεν λέει να πας τώρα, εντάξει, γιατί και πολλά λεφτά ξοδεύεις και θα είσαι... Δεν θα το καταλάβεις, πούμε, ότι πήγες κάπου διαφορετικά. Προσυπογράφω αυτό που είπες. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για την Μύκονο. Έτσι, έτσι. Αν δεν πας καβατζωμένος, δηλαδή με κάποιον που να ξέρει τα πρόσωπα και τα πράγματα και τις καταστάσεις, είσαι, ξεβρακώνεσαι οικονομικά. Κανονικά. Τίποτα. Ναι, 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 ναι. Τίποτα. Θα χαθείς το πλήθος και θα σε αρμέξουνε και ναι, θα ναι, περάσεις ναι. καλά, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι... Ενώ αν είσαι με τον τύπο αυτόν τον κατάλληλο, λες ρε φίλε, φτηναδούρα είναι στη Μύκονο. Ναι, όπου και να πας, αυτά είναι τα γράμματα. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι ο κύριος Καβατζόπουλος μαζί. Όντως. Πάντως είναι άλλα νησιά που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου, στα οποία δεν τα έχω επισκεφτεί και δεν τα έχω έτσι, που θέλω κάποια στιγμή να πάω. Γιατί δεν έχω γυρίσει πάρα πολλά νησιά, ειδικά στις Κυκλάδες, αλλά η Μύκονος δεν μου λείπει. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχω μείνει ούτε ένα βράδυ στη Μύκονο, δεν το έχω άχτη δηλαδή, να πεις ότι να πάω Μύκονο. Εντάξει. Εντάξει, έχει και να κάνει και με την ηλικία και με το ναι, σε τι φάση είναι ο καθένας στη ζωή του κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι η καβάντζα, το μεγαλύτερο θέμα είναι εκεί. Η ουσία είναι εκεί. Σωστά. Είναι σωστά. Διαφορετικά τα βλέπεις τα πράγματα αν είσαι καβατζωμένος. Αν πας έτσι πουλί, φτερό στον άνεμο δηλαδή, δεν ξαναπατάς ποτέ. ποτέ. Θα φύγει ξεποπουλιασμένο. εννοείται. Λοιπόν, τι έχουμε, έχει τίποτα σήμερα, έμεινε τίποτα για σήμερα? Έχει, πώς δεν έχει, έχει ξεκινήσει ναι. χρονιά, είναι full pension η φάση. Λοιπόν, πάμε Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Novbet. Είμαστε φυσικά λίγες ώρες πλέον πριν ξεκινήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρίμερο, το οποίο θα είναι και το πλέον κρίσιμο της φετινής σεζόν, γιατί θα δίνει πλέον την είσοδο στους ομίλους είτε του Champions League είτε του Europa League. Είχετε και του Conference League, γιατί κάποιες ομάδες θα αναποκλειστούν στα play-off του Conference League, αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη και την φετινή σεζόν. Λοιπόν, αλλά έχουμε και σήμερα πολλά παιχνίδια τα οποία κλείνουν οι αγωνιστικές στα πρωταθλήματα. Έχουν ξεκινήσει άλλωστε όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη πλέον. Στην Ισπανία έχουμε ένα μάτι στις 8:30 το Χετάφε Αλαβές, από το οποίο εγώ κράτησα επιλογή. Είναι το goal-goal, το οποίο μάλιστα είναι σε πάρα πολύ καλή απόδοση στην Novbet, είναι στο 2.60. Εδώ η Χετάφε είναι μετά από δύο αγωνιστικές, μετά από δύο μάτς που έχει παίξει, είναι η μοναδική ομάδα της La Liga που δεν έχει σκοράρει. Βέβαια είχε και σχετικά δύσκολο πρόγραμμα, έπαιξε με την Μπαρσελόνα στην πρεμιέρα, έφερε 0-0, έπαιξε εκτός στην Χιρόνα τη δεύτερη αγωνιστική, έχασε 3-0, αλλά η Χιρόνα μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη. Το πρωτάθλημα τους έχει πάρει 7 βαθμούς σε 3 μάτς. Εντάξει, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Λείπει και ο περσινός της αρχισκόρερ, ο Ενέσουν Άλλο, ο οποίος θα λείπει και σήμερα. Αλλά νομίζω ότι την Αλαβές, που είναι μια ομάδα που και βάζει και τρώει σε δύο αγωνιστικές, έχει 4 γκολ υπέρ και 4 κατά. Φαντάζει ιδανικός αντίπαλος η Αλαβές, που είναι και ευάλωτη μακριά από το γήπεδό της, να κάνει σε αυτές τα γκολ η Χετάφε. Το 2.60 στο γκολ εμένα με καλύπτει. Πιστεύω ότι θα βάλει γκολ σήμερα η Χετάφε, θα σπάσει το ρόδι. Αλλά πολύ πιθανό και οι Αλαβές, που είναι ποιοτική ομάδα, να παραβιάσει την αιστεία των Μαδριλένων. Μια και μιλάμε για Μαδρίτη, έχουμε 2 ώρες αργότερα στις 10:30 έχουμε ένα μίνι μαδριλένικο ντέρμπι, το Ράγιο Βαγεκάνο Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ έχουμε μια Βαγεκάνο η οποία έχει ξεκινήσει με το 2-2, μάλιστα και τα δύο μάτς τα έπαιξε μακριά από το γήπεδο της, μακριά από το Βαγέκας. Εκεί που παραδοσιακά είναι η δύναμή της, είναι ομάδα έδρας, κλασικό παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 2 διπλά και τα δύο με σκορ 0-2. Έχει κρατήσει την αιστεία της. Νομίζω ότι σήμερα και λόγω του αντιπάλου, που είναι ένα σκαλί πιο πάνω για Ατλέτικο,
και λόγω της πολύ κακής παράδοσης που έχει με την Ατλέτικο στις τελευταίες 14 μεταξύ τους αναμετρήσεις, είτε στην έδρα της Ατλέτικο είτε στο Βαγέκας, δεν έχει κερδίσει ποτέ η Βαγεκάνο. Τα βρίσκει σκούρα με τους Ροχιμπλάνκος. Νομίζω ότι και εδώ σήμερα θα έχουμε την παρθενική παραβίαση της εστίας της. Βέβαια είναι μια ομάδα η Βαγεκάνο που ειδικά εντός έδρας είναι πάντα αξιόμαχη και η Ατλέτικο τα τελευταία χρόνια δεν είναι ακριβώς εκείνη η Ατλέτικο που είχαμε μάθει στα πρώτα χρόνια του Σιμεώνε, που ήταν μπετόν αρμέ πίσω και δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Πλέον το έχει δει κάπως διαφορετικά το έργο Αργεντίνος και την έχει κάνει λίγο πιο αλαφροίσκιωτη την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μάλιστα έχει δεχτεί γκολ και στην πρεμιέρα εντός έδρας από την Γρανάδα που δεν είχε κανένα μεγαθύριο. Εδώ για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει, για μένα η βασική επιλογή είναι και εδώ το γκολ που είναι σε αποδόσεις 90+92 αυτή τη στιγμή στην Novbet. Όποιος βλέπει την Ατλέτικο να συνεχίζει και την καλή παράδοση που έχει κοντά στη Βαγεκάνο, αλλά συμφωνεί και με αυτά που λέω για το goal-goal, μπορεί να πάει στην ενισχυμένη απόδοση της Novbet. Το διπλό με goal-goal είναι σε απόδοση 5,5, μια πάρα πολύ καλή απόδοση που αξίζει αν μη τι άλλο το ρίσκο της. Πάντως κεντρική ιδέα και για τα δύο ισπανικά παιχνίδια, δική μου τουλάχιστον, είναι το goal-goal 2,60 στο Χετάφε Αλαβές, 1,92 στο Βαγεκάνο Ατλέτικο. Στην Ιταλία έχουμε Σαλερνιτάνα Ουντινέζε. Δύσκολο μάτσο, όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις, είναι σχεδόν μοιρασμένο απόλυτα το σετ. 2,85 στον Άσο, 2,60 στο διπλό. Δεν ασχολήθηκα. Στο Κάλιαρι Ίντερ βλέπω την Ίντερ να κάνει το 2-2 απέναντι στην ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι. Είναι ομάδα άλλου επίπεδου Ίντερ, με τον Λαουτάρο Μαρτίνης μάλιστα να πετυχαίνει και τα δύο γκολ στο 2-0 της πρεμιέρας επί της Μόντσα. Είναι πολύ χαμηλή απόδοση, 1,46 στο διπλό. Και με την Ίντερ που είναι παραδοσιακά μια από τις πιο ζημιάρες στοιχηματικά ομάδες, δεν είναι για μπλέκεις σε τέτοιες χαμηλές αποδόσεις, αλλά εντάξει, είναι για όσους παίζουν τέτοια σημεία, θεωρώ πολύ πιθανή την νίκη των Ερατζούρι. Καυτό φαβορί έχουμε και στην Πορτογαλία, όπου παίζει η Πόρτο του Κονστιτέζα, ο οποίος βέβαια θα είναι και σήμερα από τον πάγκο. Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές σήμερα, εκτεί την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Παίζει με την Ρίο Αβε και εδώ ένα χαμηλό διπλό του 1,47. Από Ισπανία κράτησα το goal-goal στο Χετάφε Αλαβές που είναι στο 2,60. Ναι. Η Χετάφε πάει να πετύχει σήμερα το πρώτο της goal και οι Αλαβές βολεύσαν αντίπαλος. Το goal-goal είναι αρκετά πιθανό και στο Μαδελένικο Ντέρμπι Βαγεκάνο Ατλέτικο, με την Ατλέτικο να έχει και πάρα πολύ καλή παράδοση με την Ράγιο. Υπάρχει και μια ενισχυμένη στην Όβμπετ, όποιος θέλει μπορεί να πάει στη νίκη της Ατλέτικο συνδυαστικά με goal-goal να πάρει απόδοση 5,5. Επαναλαμβάνω, από τις ενισχυμένες αποδόσεις της Όβμπετ. Με τα δύο ιταλικά δεν ασχολήθηκα, Σαλερνιτάνα Ουντινέζε και Κάλιαρι Ίντερ. Πιθανό το διπλό της Ίντερ βέβαια, απέναντι στην Κάλιαρ του Κλαούντιο Ρανιέρι που είναι και νεοφώτιστη ομάδα. Και το μάτσο το οποίο με απασχόλησε είναι από την Σαουδική Αραβία. Το βράδυ έχουμε τρία παιχνίδια. Ενημερωτικά και μόνο να πω ότι ο Νεϊμάρ ούτε σήμερα θα τεμπουτάρει για την Αλ Χιλάλ, που παίζει με την Αλ Ιτιφάκ, την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ και του Χέντερσον. Κράτησα την επιλογή, μια επιλογή ειδικό στοίχημα βέβαια, από το Al Wehda Al Ittihad. Η Al Ittihad είναι η ομάδα που παίζει ο Μπενζεμά, ο Φαμπίνιο και ο Καντέ. Ο Μπενζεμά τα έχει πάει αρκετά καλά μέχρι στιγμής, έχει πετύχει ήδη 4 γκολ με τη νέα του ομάδα, έχει χάσει και πέναλτι. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι αν και έχει παίξει ήδη αρκετά παιχνίδια και δεν έχει πετύχει σε κανένα μάτς 2 γκολ. Κάτι που το έχουν κάνει είτε με hat-trick είτε με 2 γκολ ντοπιέτο, όπως το λένε οι Ιταλοί. Όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι αστέρες των πολλών ομάδων πλέον που έχουν τέτοια αστέρια στη σύνθεσή τους. Το έχει κάνει δηλαδή ο Ξένο Ρονάλντο και φέτος, καλά και από πέρυσι βέβαια έχει βάλει και χατρίκ κτλ. Το έχει κάνει ο Φιρμίνο στον τεμπούτο, το είχε πετύχει χατρίκ. Ο Μανέ της προάλλες πέτυχε 2 γκολ που είναι πλέον συμπαίκτη με τον Ξένο Ρονάλντο. Νομίζω ότι για την κλάση του Μπενζεμά, που είναι ένα τεράστιο βεληνικού φόρ, και σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα που κακά τα ψέματα, όπως λέμε και για το MLS, για τον Μέση, είναι στα μέτρα του και για τους υπόλοιπους παικταράδες που έχουν πάει και στη Σαουδική Αραβία. Είναι θέμα χρόνου να πετύχει και 2 plus goal και hat-trick ενδεχομένως κάποιο παιχνίδι. Σήμερα υπάρχει ενισχυμένη απόδοση στην Novbet να πετύχει 2 plus goal ο Μπενζεμά για την άλλη τυχά της στο μάτς με την Al Wehda. Ήταν σε απόδοση 6, έχει πάει πλέον στο 5. Πάντως θεωρώ ότι είναι και αυτή η απόδοση που για fan bet βέβαια δεν έχει κανένα σοβαρό ποντάρισμα, αξίζει την σαν απόδοση, γιατί μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους scorer όλων των εποχών και έχει πάει πλέον σε ένα πρωτάθλημα που βλέπουμε ότι και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα εγκληματίζονται εύκολα. Έτσι. Δηλαδή, είπαμε και ο Φιρμίνο πέτυχε χατρίκ με το καλημέρα και ο Μανέ που δεν είναι κλασικό φόρο έχει πετύχει, τις προάλλες πέτυχε 2 γκολ. Καλά, ο Ρονάλντο τα βάζει και από πέρσι και θα έχει τροφοδότηση γιατί δεν είναι μόνο του εκεί στην Al Ittihad. Πρωτοπόρο στην Al Ittihad, έχει πάρει πολλούς καλούς παίκτες, μεταξύ αυτών και τον Καντέ και τον Φαμπίνιο, παίκτες με προϋπηρεσία στην Premier League. Σαν απόδοση νομίζω ότι αξίζει.
Το να πετύχει το πας γκολ ο Μπενζεμά ήταν στο 6, πλέον πληρώνει 5, αλλά και εδώ είναι καλά. Μάλιστα. Ωραία. Ολοκληρώσαμε δηλαδή, έτσι. Αυτά με τα Μπενζεμά και τα μυαλά στα κάγκελα. Μπενζεμά, Καρύμ. Καρύμ Μπενζεμά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυλώνη. Έγινε, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.